Εκτάκτε, Γιάννη μας. Εκτακτούλη μας. Καλημέρα και καλή βραδιά. Και δεν το λέω τυχαία. Όχι, τι, γιατί, ανοίγεις πρόγραμμα. Ανοίγω πρόγραμμα, νομίζω το δείχνει και όλο το look ούτως ή άλλως. Διότι σήμερα δεν θα μιλήσουμε τηλεοπτικά, θα μιλήσουμε για τη νυχτερινή Αθήνα. Γιατί εκεί έχουμε και ίντριγκες και ανακατατάξεις και αποχωρήσεις της τελευταίας στιγμής και τα πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, μόλις χθες το βράδυ έκλεισε το σχήμα το οποίο βλέπετε ήδη στην οθόνη σας. Προσθέθηκε συγκεκριμένα και η αγαπημένη Κατερίνα Στικούδη. Λοιπόν, ξαναλέω, λέω μάλλον. Βασίλης Χαράς, Γιάννης Πλούταρχος. Όπω χαμό. Έλλη Κοκκίνου. Όλε. Μπράβο. Και Κατερίνα Στικούδη, αυτές οι δύο ήταν και προσθήκες τελευταία στιγμή, ξεκινούν στις 8 Νοεμβρίου στην Ιερά Οδό. Κοίτα, ένα σχήμα. Περιμένουν όλους μας. Με αυτά και με αυτά θα πάμε. Με αυτά και με αυτά. Πάσχα αυτό το σχήμα. Δηλαδή, το να είναι μαζί ο Καράς με τον Πλούταρχο. Αν το παιδί αυτό βλέπαμε αυτό πριν από 5 χρόνια, θα λέγαμε ότι θα κλείσουν οι δρόμοι. Θα λέγαμε ακριβώς και αποκλείεται. Αποκλείεται να γίνει. Άκου μια καινούργια πληροφορία, ωραία Γιάννη. Παρότι είναι δυνατό το σχήμα, ο επιχειρηματίας ήθελε και ένα πολύ δυνατό γυναικείο όνομα. Έτσι. Έγινε πρόταση, παιδιά, στην Πάολα. Ναι. Και έγινε πρόταση στην Πάολα. Και πριν μια εβδομάδα περίπου, 10 μέρες, τελικά η Πάολα απάντησε αρνητικά, δεν έβγαινε το πρόγραμμα. Δεν ωραία. Έστω ότι ξεκινούσε πρώτη η Πάολα, μετά ο Πλούταρχος, μετά ο Καράς. Μετά πάλι έτσι. Δεν έβγαινε χρονικά. Αγόρι, τέλεια. Μπράβο, Γιάννη. Τώρα έκλεισε Κοκκίνου με τη Στικούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο σχήμα, γιατί εκεί κι αν έχουμε ίντριγκες, εκεί κι αν έχουμε ανακατατάξεις. Λοιπόν, ξέραμε ότι πρόκειτο να είναι η Κέτη Γαρμπή με τον Γιώργο Σαμπάνη. Είναι μια συνεργασία που ουσιαστικά την κουβεντιάζουν χρόνια. Από τότε δηλαδή που ο Σαμπάνης είχε γράψει τα νεμοδαρμένα ύψη για την Κέτη Γαρμπή. Δεν το είχαν καταφέρει, νομίζω τα κατάφεραν. Ξέραμε ότι θα έρθει. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε ακούσει για το φωταέριο. Από πάνω εκεί χώρο, έτσι δεν είναι, Στέφανε. Όχι απλά το χώρο. Ωραία τα πέτα στα λουλούδια. Παιδιά, το σχήμα αυτό, Σαμπάνης και την Γαρμπή, είχε κλείσει από το καλοκαίρι. Έτσι, είχε έτσι. Κλείσει στο φωταέριο. Ναι, ναι. Ο Νίβο μας το είπε και σε εμάς συνέντευξη που του είχα κάνει αρχές του Σεπτέμβρη, ότι ήταν μαζί. Τελευταία στιγμή μπαίνει και η Ντέμι. Τι έγινε όμως με αυτό το σχήμα, είχε γίνει χαμός. Χαλάει το σχήμα πριν από 5 μέρες. Τώρα, πριν από 5 μέρες, όλη η νυχτερινή Αθήνα μαθαίνει ότι δεν θα είναι τελικά αυτό το σχήμα μαζί. Και προχθές το βράδυ. Έτσι. Κλείνουν ξανά ραντεβού οι managers, γιατί οι τραγουδιστές είναι τελευταίοι που αποφασίζουν τελικά. Και κλείνει το σχήμα αυτό εκεί που ήταν πέρυσι ο Μαζονάκης, στο Έναστρον. Ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά της Αθήνας που θα έμενε, παιδιά, κλειστό αν δεν πήγαινε αυτό το σχήμα. Τι ώρα έγινε το ραντεβού? Έγινε το απόγευμα 8 η ώρα, καλύτερα σου λέω. Δηλαδή αυτό σημαίνει εντωμεταξύ με όλα αυτά που λέτε, ότι εντάξει υπάρχουν αυτά τα σχήματα, είναι πάρα πολύ δυνατά, πολύ ωραία. Αλλά το θέμα είναι ότι η Πάολα έχει πει ήδη δύο όχι. Δύο όχι, έτσι. Έχουμε όχι και εδώ. Γιατί ο επιχειρηματίας, ο κ. Τσακουμάκος, ο επιχειρηματίας ήθελε και την Πάολα στο σχήμα αυτό. Επειδή ουσιαστικά έχει κλείσει την Πάολα από το καλοκαίρι, ότι θα σε έχω όπου και να πάω στο Έναστον. Και εδώ δεν κόλλησε πάλι το σχήμα, παιδιά, με την Πάολα. Υπήρχε θέμα για το πρόγραμμα. Δηλαδή. Δηλαδή η Πάολα έλεγε ότι εγώ πρέπει να κλείνω, από ό,τι έμαθα τουλάχιστον το πρόγραμμα, ως λαϊκή τραγουδίστρια. Ο Σαμπάνης έλεγε, παιδιά, και εγώ επιτυχής κάνω 4 χρόνια μόνος μου κατά ένα σχήμα. Λαϊκά λέω, γιατί να μην το κλείνω εγώ. Τελικά δεν είναι. Και έλεγα για τον κύριο Ματσίκα πριν που είναι το Έναστρο, που είναι και ο σύντροφος της Αμαριλής. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο επόμενο σχήμα, το οποίο αυτό κι αν έχει γίνει από πολύ νωρίς. Ξέραμε λοιπόν ότι η Άντζελα Δημητρίου επρόκειτο να συνεργαστεί με τον Γιώργο Τσαλίκη. Είναι μια συμφωνία. Αυτοί οι δυο δηλαδή ουσιαστικά έχουν δώσει τα χέρια από τον Ιούνιο. Και μόλις την προηγούμενη Παρασκευή μαθαίνουμε. Καμός, Γιάννη, τι έγινε εκεί? Έχουμε αποχώρηση της Άντζελας. Παρόλο που είχαν κάνει και φωτογράφηση. Ναι, παιδί μου, όλα. Και η αφίσα και όλα ήταν έτοιμα για να ξεκινήσουν. Πάλι για το πρόγραμμα. Στις αρχές, όπως ακριβώς το λες, στις αρχές λοιπόν Νοεμβρίου ήταν να ξεκινήσουν στα 47-11. Και εδώ λοιπόν έχουμε αντικατάσταση και νομίζω πολύ διαφορετική. Όχι, πες μας, Άντζελα, σε παρακαλώ. Σηκώθηκε, βγήκε από το δωμάτιο, έκανε μια εσάρπα, είπε εγώ φεύγω και τέτοια. Λοιπόν, ακούστε, η πλευρά της Άντζελας λέει ότι δεν συμφώνησε ουσιαστικά για το πώς θα μοιραζόταν το πρόγραμμα και γενικότερα για όλο το πρόμο. Η άλλη πλευρά λέει ότι ήταν πράγματα τα οποία τα είχαμε συμφωνήσει. Κάπου η αλήθεια είναι στη μέση, αν μου επιτρέπετε. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος θα αντικαταστήσει την Άντζελα Δημητρίου, διότι αλλάζει εντελώς η συνταγή, δεν θα είναι τόσο λαϊκό το πρόγραμμα, κάνουν μια επιστροφή στα 90's, θα τολμούσα να πω, και έτσι θα έχουμε τον Γιώργο Λεμπέση. Α, παιδιά, ωραίο. Έχει πολλά χρόνια
να wow. είναι σε πίστα. Πολύ καιρό έχει να εμφανιστεί. Έχει παιδιά ο άνθρωπος επιχειρήσεις, το παιδικό σταθμό, όλα αυτά κτλ. Ωραίο είναι. Η τάση είναι 90s και είναι πολύ έξυπνη κίνηση αυτή. Βέβαια θα ήταν ακόμα καλύτερα, ήταν και η Άντζελα Δημητρίου. Και από ό,τι μου λένε κιόλας ότι σε αυτό το σχήμα μπορεί να δούμε και κάποιους άλλους guest star κατά τη διάρκεια της σεζόν, γιατί θα ξεκινήσει από τον Νοέμβριο και θα πάει μέχρι τον Μάρτιο. Οπότε μπορούμε να δούμε και άλλα πρόσωπα 90s. Εμένα, για παράδειγμα, θα μου άρεσε ο Δημήτρης Κόκοτας. Βέβαια. Πολύ ωραία. Πολύ καλό, Γιάννη. Γιάννη, τάχα, δεν σ' αρέσει το μπουζούκι, αλλά όλα τα ξέρεις και... Μεστά, Γρηγόρια! Κανονικά, τώρα θα έπρεπε να κλείσουμε με ένα τραγούδι σου, Γιάννη, άμα με ρωτάς. Πες ένα, Γρηγόρια. Επειδή είμαι και ο Πουλόπουλος, κατάλαβες γι' αυτό. Πες ένα, πες ένα. Όχι, όχι, εντάξει, όχι. Νομίζω ότι το κοινό πρέπει να το προστατεύσουμε. Πες, παιδί μου, ένα τραγούδι. Γιάννη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις γυρίσουμε. Στη φωλιά του κούκου. Παρασκευή σήμερα. Δώσε τζο. Το κορμάκι σου.